Τύπο ότι οι εκλογές ενδεχομένως να πάνε μπροστά πίσω, οι αυτοδιοικητικές εκλογές και να μην γίνουν μαζί με τις ευρωεκλογές. Αυτό είπα ένα μισό χρόνο, μην κάνεις ερώτηση. Υπάρχει τέτοιο. Υπάρχουν τέτοιοι σχεδιασμοί. Τέτοιο ζήτημα δεν έχει ανοίξει ενώ από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι βέβαιο όμως ότι από την ΕΝΠΕ, από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος δηλαδή, και από σημαντική ομάδα δημάρχων της ΚΕΔΕ, ακούγεται μια τέτοια πρόταση. Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω για την ουσία του θέματος, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι έχει βάρος και θα πρέπει να συζητηθεί και να δούμε και ποιες είναι οι απόψεις που επικρατούν. Εγώ εμένω αυτή τη στιγμή στο ισχύον θεσμικά. Και το ισχύον θεσμικά είναι ότι οι εκλογές είναι προγραμματισμένες μαζί με τις ευρωεκλογές βάσει του Καλλικράτη. Ουσιαστικά, αν μπορούσα να αποτυπώσω σε δύο λέξεις το νόημα της σημερινής επίσκεψης, θα έλεγα ότι δύο μηνύματα βγαίνουν. Το ένα είναι αυστηροποίηση και πραγματική δικαιοσύνη όσον αφορά τη διαφανή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Και το δεύτερο είναι πολιτικές ενίσχυσης της οικονομικής αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού με έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία που σταδιακά αυτονομούν, αν θέλετε, την αυτοδιοίκηση από την οικονομική εξάρτηση που παραδοσιακά είχε από το κεντρικό κράτος. Αυτά τα δύο στοιχήματα είναι τα στοιχήματα που προσδιορίζουν την προσπάθεια που ξεκινά την επόμενη περίοδο.